Ο Μουχαρέμ Ιντζέ χαιρετά το εντυπωσιακό πλήθος που έχει καλύψει όλο το μήκος της παραλίας και τους γύρω δρόμους της Σμύρνης. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για 2,5 εκατομμύρια υποστηρικτές του κυριότερου αντίπαλου του Ταγίπ Ερντογάν. Ερντογάν artık yorgun bir adam, heyecansız bir adam, insanlara tepeden bakan bir adam, kibirli bir adam. Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μιλώντας στο CNN, δήλωσε αποφασισμένος να βγάλει την Τουρκία από τον φόβο και να την οδηγήσει και πάλι σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. I believe in the power of the street. I believe in the will of our people for change. Our people are suffocated. Turkey is suffocated. Erdogan campaigns with the money of the state. I campaign with the heart of the people. If he wins the elections, that is, will make him head of state, head of government, head of the military, head of the police, which is a national force. So I fear that. Unless Mr. Erdogan goes back to becoming a politician who unites the country again, his victory unfortunately does not promise stability for Turkey. Ο Ταγίπ Ερντογάν στις τελευταίες συνεντεύξεις του και προεκλογικές συγκεντρώσεις κάνει απολογισμό του έργου του, αναφέρεται στο νέο προεδρικό σύστημα και το πώς φαντάζεται την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας, αφού θα έχει νικήσει τους αντιπάλους του. Bunlara pazar günü inşallah. Bunların ben inanıyorum ki benim kardeşlerim, benim vatandaşım pazar günü gereken dersi verecek. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως, οργανώσεις και πολλοί πολίτες έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να επιτηρήσουν τις κάλπες και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει καμία παρατυπία.